Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 17 Μαρτίου και είναι τα νέα από την τηλεόραση του Art Channel Thrakis. Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκε η Κυριακή της Τυρινής ή η Κυριακή της Τυροφάγου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό και Μίσος της Θεοτόκου, με τη Θεία Λειτουργία να τελείται για πρώτη φορά από τον νέο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κύριο Παντελεήμων, παρουσία αρκετών επισήμων και πολλών πιστών, οι οποίοι φώναξαν για άλλη μια φορά άξιος τον νέο Μητροπολίτη. Η Κυριακή της Τυρινής, η Κυριακή της Τυροφάγου, γιορτάστηκε με κάθε επισημότητα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό και Μίσος της Θεοτόκου, που τελέστηκε επίσημη θεία λειτουργία και μνημόσυνο χωροστατούντος του νέου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, κυρίου Παντελεήμων, παρουσία επισήμων και πολλών πιστών. Καλή Σαρακοστή και ευλογημένη, καλημέρα σας. Σήμερα, όπως ξέρετε, είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία που τέλεσα ως επίσκοπος εδώ, ανάμεσα στον Ιερό Κλήρο και στο λαό, και καταλαβαίνετε ότι τα συναισθήματα που πλημμυρίζουν την ψυχή μου είναι πολλά και ποικίλα, τα οποία όσο και αν θα ήθελα να τα εκφράσω αυτά με λέξεις, δεν μπορούν να αποδώσουν το νόημα τον οποίο αυτά κατακλείζουν την ψυχή μου. Εγώ λέω μόνο δόξα τον Θεό, γιατί βρίσκομαι ανάμεσά σας, γιατί είμαι μαζί σας και αυτό μου δίνει νόημα στη ζωή αλλά και φτερά στην ψυχή για να αγωνιστούμε για αυτόν τον τόπο και να απαιτήσουμε αυτά που ο τόπος αυτός του αξίζουνε. Συλλειτούργησα με τον πνευματικό μου πατέρα, τον Μητροπολίτη Ξάνθης, και όπως είπα και στη Θεία Λειτουργία, ήλθε εδώ για να με συμπαρασταθεί, για να με στηρίξει, αλλά όμως εγώ δεν το εκλαμβάνω έτσι, ήρθε για να μου δώσει τύπο και υπογραμμό με την ταπείνωσή του, με το μιλίχιο του χαρακτήρος του και με το κήρυγμά του, το οποίο δεν είναι τόσο κήρυγμα που βγαίνει μέσα από λόγια μόνο, αλλά όπως εκφράζεται μέσα από την ζωή του. Να δώσει ο Θεός να τον μοιάσω, τον ευχαριστώ γιατί ήταν κοντά μου, όπως ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους, και τους κληρικούς και τους λαϊκούς και τα παιδιά που σήμερα γίναμε εδώ όλοι μαζί ένα σώμα, μια ψυχή και προσφέραμε την ανέμακτη ιερουργία στον Θεό υπέρ της του κόσμου, ζωής και σωτηρίας πάντων ημών. Ευχαριστώ και εσάς αλλά και όλους τους συμπολίτες μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πήρε την πρωτοβουλία για συνάντηση των φορέων με τον Υπουργό Παιδείας και τόνισε ότι είναι στο πλευρό των φοιτητών που δίνουν το δικό τους αγώνα. Το έχω στο μυαλό μου όλες αυτές τις μέρες. Θα επικοινωνήσω αύριο με τον Δήμαρχό μας και με τον Πρίτανη και με κάποια μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και των τμήματων που τους αφορά. Και θα τους προτρέψω να κλείσουμε ένα ραντεβού στο Υπουργείο Παιδείας, να δούμε γιατί όχι και τον Υπουργό αλλά και τους άλλους εκεί φορείς και να τους παρακαλέσουμε τα τμήματα του Πανεπιστημίου μας και τα τμήματα της Θράκης να τα αντιμετωπίσουν με έναν άλλο τρόπο. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης έδωσε τη δική του απάντηση στα ποικιλότροπα σχόλια της αναφοράς του στην ιστορική Γιουμουλτζίνα. Θα το ξέρετε ίσως, η λέξη αυτή είναι βυζαντινή. Δίπλα σε αυτή τη λέξη μπήκε και η λέξη που λέτε, στο όνομα αυτό μπήκε η λέξη ιστορική. Επομένως ήθελα με αυτόν τον τρόπο να καταδείξω το πόσο παλιές ρίζες έχει η πόλη μας και πώς εμείς από τα χρόνια του Βυζαντίου μέχρι σήμερα έχουμε εδώ ζωή και μάλιστα και ψυχή. Για τη σημερινή μέρα μίλησαν και οι αντιδήμαρχοι Κομωτινής Βασίλης Κυπριανίδης και Γιώργος Ζηλούδης. Είχαμε την τιμή να παρακολουθήσουμε την πρώτη Θεία Λειτουργία του νέου Μητροπολίτου Μαρονίας και Κομωτινής, του Σεβασμιωτάτου Παντελεήμονος. Οι εντυπώσεις είναι όχι απλά θετικές. Θεωρώ ότι στο πρόσωπό του ο λαός της Ροδόπης θα έχει έναν ποιμενάρχη που θα πορευθεί εν ειρήνη, θα πορευθεί με αξιοπρέπεια και πάνω απ' όλα θα είναι κοντά σε όλα τα προβλήματα του τόπου. Είναι η δέσμευσή του, αυτό αποκομίζουμε και σε ό,τι αφορά εμάς θα έχουμε μια άψογη συνεργασία για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που μας απασχολούν. Η πρώτη λειτουργία σήμερα του νέου μας ποιμενάρχη πραγματικά είναι ένας άξιος άνθρωπος. Τουλάχιστον τις τρεις μέρες που βρίσκεται εδώ έδειξε δείγματα ότι θα πάει η Θράκη, η Ροδόπη μπροστά και στο εκκλησιαστικό αλλά και στα κοινωνικά, όπως ακούσαμε σήμερα στο θέμα του Πανεπιστημίου. Έκανε μια πρόταση στον Δήμαρχο και στον Πρίτανη να κατεβούν μαζί στην Αθήνα κάτω, να κοιτάξουν οι σχολές να παραμείνουν στην Κομωτινή και να μην συγχωνευτούν με τις άλλες σχολές. Πράγματι είναι ένας άξιος άνθρωπος. Κυριακή της
στη πλούσια ελαιογραφική παράδοση των Θρακών, συνδέεται με το θεολογικό περιεχόμενο των ημερών, το οποίο εύστοχα σχολιάζει ο εκκλησιαστικός ιστορικός και θεολόγος Ιωάννης Σιδηράς. Κυριακή της Τυρινής Ιτηροφάγου, Κυριακή της Συγχωρήσεως, καθώς αρχίζει η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, όπου η λαογραφική παράδοση των Θρακών είναι πλούσια και συνδέεται με το θεολογικό περιεχόμενο των ημερών, όπως εύστοχα σχολιάζει ο εκκλησιαστικός ιστορικός και θεολόγος Ιωάννης Σιδηράς. Κυριακή της Τυρινής ή της Ιτηροφάγου. Η Κυριακή με την οποία ουσιαστικά τελειώνει η περίοδος του Τριωδίου και από αύριο αρχίζει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μέσα από την πλούσια θεολογική εμπειρία των πατέρων μας έχει χαρακτηριστεί αυτή η Κυριακή ως ημέρα κατά την οποία μνιαμποιούμεθα, δηλαδή ενθυμούμεθα του γεγονότος της εξορίας των πρωτοπλάστων του Αδάμ και της Εύας από την τρυφή της παραδείσιας ζωής. Άρα η Κυριακή της Τυρινής ή της Τυροφάγου ταυτίζεται με ένα γεγονός θλίψεως ουσιαστικά και έχει πενθυφόρο περιεχόμενο και η Αγία Τεσσαρακοστή η οποία αρχίζει. Και τι είναι η Αγία Τεσσαρακοστή? Είναι η περίοδος αυτή, η πενθυφόρος όπως είπαμε, κατά την οποία ο θρήνος των πρωτοπλάστων που φεύγουν από την παραδείσια κατάσταση είναι αυτός που τους συνοδεύει μέχρι βέβαια το κορυφαίο γεγονός στην Ανάσταση του Χριστού που είναι η λύτρωση στο πρόσωπο των πρωτοπλάστων και όλου του ανθρωπίνου γένους. Αλλά εμείς οι Θρακιώτες αυτήν την ημέρα της Τυρινής ή αλλιώς Κυριακή της Συγχωρήσεως όπως ονομάζεται έχουμε μια πλούσια λαογραφία η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το θεολογικό υπόβαθρο της ημέρας. Ο αείμνηστος Κομωτινέος Ευπατρίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου και λαογράφος Στύλπνων Κυριαφίδης, αναφέρει πολλές φορές ότι αυτή την Κυριακή και στην Ανατολική Ρωμιλία και στην Ανατολική Θράκη, πρόσφυγες από αυτές τις περιοχές εξάλλου βρίσκονται εδώ μετά το 1923, οι νεότεροι επισκέπτονται το εσπέρας της σημερινής Κυριακής τους γεροντότερους για να ζητήσουν την συγχώρεση και να δώσουν συγχώρεση. Γι' αυτό λέγεται και Κυριακή της Συγχωρήσεως. Αλληλοσυγχωρούνται οι άνθρωποι και υπάρχει αυτή η καταλλαγή ώστε πνευματικά προετοιμασμένοι να μπουν σε αυτήν την περίοδο της Αγίας Τεσσαρακοστής. Δίνουμε, λέμε, το συγχώριο οι Θρακιώτες, το συγχώριο και τη συγχώρεση. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και η Εκκλησία μας το βράδυ της Κυριακής της Τυροφάγου έχει τον εσπερινό της συγχωρήσεως, όπου συγχωρούνται οι πιστοί μεταξύ τους με τους πατέρες της τοπικής Εκκλησίας, με τον Επίσκοπο, ώστε η ευχαριστιακή εκκλησιαστική κοινότητα να πορεύεται σε ενότητα και ομόνοια. Αυτό λοιπόν το συγχώριο και η συγχώρεση των Θρακών σώζεται μέχρι και σήμερα και αναβιώνεται από όλες τις οικογένειες των προσφύγων Θρακών, των Ανατολικορωμιλιωτών και Ανατολικοθρακιωτών και βέβαια από τους πολλούς συλλόγους. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η απαρχή της Αγίας Τεσσαρακοστής με την Καθαρά Δευτέρα είναι και μία περίοδος όπου υπάρχει αυστηρή νηστεία. Και πρέπει να τονίσουμε ότι και πάλι η λαογραφία των Θρακών είναι πλούσια. Αυτό βέβαια τηρείται και σε θεολογικό επίπεδο από τους πιστούς. Ότι δηλαδή κατά τις τρεις πρώτες ημέρες από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη της πρώτης εβδομάδας των νησιών, το λεγόμενο τριήμερο, το πρώτο τριήμερο, έχουμε την απόλυτη αποχή από οποιαδήποτε τροφή ακόμη και από νερό. Αυτό το εφαρμόζουν βέβαια αρκετοί πιστοί οι οποίοι αντέχουν, αυτό το εφάρμοζαν και οι προπάτορές μας, πρόγονοί μας στην Ανατολική Θράκη και Ανατολική Ρωμιλία, ώστε την Τετάρτη που είναι η πρώτη προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, Καθαρά Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, το πρωί σε αυτήν την πρώτη προηγιασμένη μετά από άκρα αποχή κάθε τροφής επί τρεις ημέρες να πάνε και να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Όλα αυτά είναι μια πλούσια λαογραφική και πολιτισμική παράδοση του γένους μας, της Θράκης μας, που είναι τόσο όμορφα και τόσο άρρηκτα συνδεδεμένη με την θεολογία και την πνευματικότητα αυτής της περίοδου, για να καταδεικνύεται και να καταφάσκεται πάντοτε αυτό το οποίο λέμε, ότι η θεολογία, η θρησκεία, η εκκλησία έχει εμπλουτίσει απόλυτα και την λαογραφία μας. Συγχωρεμένα λοιπόν από σήμερα για μια καλή και ευλογημένη Σαρακοστή, το συγχώριο να είναι βίωμα ζωής μέχρι και την Ανάσταση. Για άλλη μια χρονιά το Ξανθιώτικο Καρναβάλι έκλειψε την παράσταση στην Κυριακή των Απόκριων, που πάνω από 12.000 καρναβαλιστές παρέλασαν μπροστά από την κεντρική πλατεία της Ξάνθης, με την έναρξη του καρναβαλιού να γίνεται από τον Δήμαρχο Μιχάλη Στυλιανίδη, όπου το πρώτο άρμα που παρέλασε ήταν με τη Βασίλισσα του Καρναβαλιού, ενώ το βράδυ στο ποταμό Κόσυνθο έγινε η καύση του καρνάβαλου.
Το Ξανθιώτικο Καρναβάλι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έκλεψε την παράσταση στην Κυριακή τον Απόκρο, με πάνω από 12.000 καρναβαλιστές να παρελάβουν στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, με την έναρξη να γίνεται από τον Δήμαρχο Μιχάλη Στυλιανίδη, και το πρώτο άρμα που πέρασε ήταν η Βασίλισσα του Καρναβαλιού, ενώ το βράδυ στο ποταμό Κόσυνθο έγινε η καύση του καρνάβαλου. Άλλη μία χρονιά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ούτε αποκρούσει ούτε τίποτα. Έτσι όπως το λέτε, ίσως ο κόσμος θέλει να ξεδώσει, να ξεφύγει από την καθημερινότητα, από την μεγάλη οικονομική κρίση. Γι' αυτό και η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να σας πω πως οι καρναβαλιστές που θα παρελάσουν υπερβαίνουν τις 12.000. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρχε ένα σφίξιμο αν θα έχουμε συμμετοχή, αλλά αυτή έχει υπερβεί κάθε προσδοκία. Θέλω να καλωσορίσω όλο τον κόσμο, να τον ευχηθώ να περάσει καλά και σήμερα που κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μας, οι Τρακικές Λογραφικές Γιορτές, το Ξανθιώτικο Καρναβάλι, να απολαύσει πραγματικά έτσι την παρέλασή μας, που είναι μια πανδεσία θα έλεγα απίστευτη χρωμάτων και ηχητικών απολαύσεων, και μετά όλοι μαζί να πάμε στο Κόσυνθο να γλεντήσουμε στα στέκια των πολιτιστικών συλλόγων και να κάψουμε το τζάρο, που είναι το τέλος των γιορτών μέσα σε μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα από χιλιάδες πυροτεχνήματα. Ένα μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, τόσο στους Στρακιώτες και γενικότερα στους Έλληνες? Να κάνουμε υπομονή. Πιστεύω ότι αυτή είναι η τελευταία δύσκολη χρονιά. Και βέβαια το μήνυμα αυτό να το ακούσουν και οι τροϊκανοί και του εσωτερικού και του εξωτερικού. Αυτές είναι οι υποσχέσεις τους, ότι είναι η τελευταία δύσκολη χρονιά και από την επόμενη θα έχουμε πια την πολυπόθετη ανάκαμψη για να σταματήσουν να υπάρχουν τα δυσεπίλητα προβλήματα με τις εκατοντάδες χιλιάδες των ανέργων. Η ψυχή, όλοι οι καναβαλιστές και όλοι οι πολιτικοί σύλλογοι είναι η ψυχή του καναβαλιού. Καμία ακόμη φορά εδώ. Θεωρούμε ότι όλα πάνε καλά μέχρι στιγμής. Καλό καναβάλι σε όλους. Αγάπη, μήνυμα, αισιοδοξία. Αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε φέτος σε όλους αυτούς που συμμετέχουν στο καναβάλι, αλλά και στους χιλιάδες επισκέπτες και τους τηλεθεατές που βλέπουν το καναβάλι αυτό. Και πλέον καρναβαλιστές από πολλές περιοχές της Ελλάδας συμμετείχαν στη μεγαλειώδη παρέλαση του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού, αλλά την παράσταση έκλεψαν η Trail Academy.com από την Κομωτινή και φορεσιέτης τους, από τη Μαγαδασκάρη και τους φορεφυγάδες της Ευρώπης, έτσι όπως την επωνυμία, μια πολυπληθής ομάδα 400 ατόμων. Περισσότεροι από 12.000 καρναβαλιστές συμμετείχαν στη μεγαλειώδη παρέλαση του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού, αλλά την παράσταση έκλεψε η πολυπληθής ομάδα 400 ατόμων του πολιτιστικού συλλόγου Trail Academy.com από την Κομωτινή, όπως και ο Άκης με το πουλάκι Τσίου και την άψογη συνεργασία μας. Τι κάνετε? Γίνεται από την Ξάνθη, πανικός! Τι τη δείχατε? Μαγαδασκάρη! Μαγαδασκάρη! Βέβαια! Όλοι εδώ! Όλοι εδώ, όλοι Κομωτινή εδώ! Με το σύνθημά μας, όχι στο χρυσό, δεν γουστάρουμε χρυσό, θέλουμε μόνο τρέλα. Πόσοι είστε σήμερα εδώ? 400 και δεν ξέρω. 400 άτομα. Κομωτινή, όλοι Κομωτινή εδώ. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάτε χρόνο και καλύτερα. Τρέλα Academy. Οργανωμένοι πολύ φέτος. Πάντα, πάντα. Τρέλα Academy. Τρέλα Academy, Κομωτινάρα. Τρέλα Academy, Κομωτινάρα. Τι δείκατε? Υποπόταμοι, υποπόταμοι. Εγώ λιοντάρι. Λιοντάρι. Συνεχίζουμε την Κομωτινή, όλα ωραία και τέλεια. Τρέλα, τρέλα. Κάντε πολύ. Πώς είστε σήμερα? 500.000. Δώσε ένα σύνθημα! Ορίστε! Δώσε ένα σύνθημα δυνατό! Κάτι για πάντα! Τρελακάτε μη! Τρελακάτε μη! Τρελακάτε μη! Τρελακάτε μη!
Όλα καλά! Όλα καλά, φίλε μου! Πώς το βλέπετε αυτό το φετινό καναβάλι? Το φετινό καναβάλι έχει πιο πολύ κόσμο. Αγαπάμε Γαλίστη, τιμάμε Γαλίστη. Και σε περιμένουμε πάνω απ' όλα. Γιατί δεν έχεις έρθει. Μη μας ξεχάσεις. Θα τυχώ της ολιάς και θα σε περιμένω. 28! Εδώ στηρίζουμε το θεσμό και σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Περνάμε καλά. Τέλος! Ένα μήνυμα. Το καλύτερο καρναβάλι της Ελλάδας. Θα σας ακούω. Παντρακικάρα. Παντρακικάρα. Μια χαρά, μια χαρά, όλα οκ, όλα οκ. Είμαστε ετοιμένοι. Τιμασμένοι, δεν ξέρω αν τιμασμένοι. Θα μας μείνει. Ένα μήνυμα. Νερό, πολύ νερό. Καλά. Τέλεια, τέλεια, Σάνι. Ένα μήνυμα. Τέλεια. Να είμαι καλά. Πολύ ωραία. Από πού είμαστε, από εδώ? Όχι, από Αθήνα. Ένα μήνυμα. Πολύ αγάπη ρε παιδιά, πολύ αγάπη. Από πού είμαστε? Από Ξάνθη και Θεσσαλονίκη. Ένα μήνυμα. Να περνάτε όλοι τέλεια. Καρδίτσα. Περνάμε καλά. Υπέροχα. Περνάμε καλά. Τέλεια, τέλεια. Από την ώρα. Γεια σου Άγγελε. Τέλεια. Όλα καλά. Από πού είμαστε? Από Ξάνθη. Περνάμε καλά. Τέλεια. Ένα μήνυμα! Λόρισα! Περνάμε καλά! Ναι! Από πού είμαστε? Από τα Άλμα! Ένα μήνυμα! Από Ξάνθη! Περνάμε καλά! Όλοι καλά! Εύχομαι και του χρόνου είμαστε γεροί και να μην υπάρχει κρίση και να ξαναπεράσουμε. Είμαστε ακριβώς τιμένοι! Ορίστε! Είμαστε ακριβώς τιμένοι! Τι σημαίνει ακριβώς, να μην υπάρχει κρίση, να είναι ο κόσμος γερός και δυνατός! Είμαστε από Καρδίτσα! Ένα μήνυμα! Τρέλα καρναβάλι και πάντα χαρά! Θα περνάμε όμορφα! Χαρά και ευτυχία για να βγούμε σύντομα από την κρίση! Καλά! Μια χαρά, η Κομωτινή σας χαιρετά. Α, εδώ κοιτάω, γεια σου μαμά. Προσέχω την ανιψιά. Φιλάκια πολλά παιδιά, γεια, γεια. Κανένα μήνυμα να στείλουμε. Βέβαια, τι θες, ό,τι θες. Όλα καλά. Πάμε καλά. Καλά, τέλεια, καλά είστε. Και του χρόνου. Ένα μήνυμα. Να είμαστε καλά, παιδιά, να τέχουμε! Για πολλωστή φορά το Ξανθιώτικο Καρναβάλι έκλεψε την παράσταση του Κυριακίνων Απόκριο, όπως και ο μόνιμος παρουσιαστής του Χρήστος Νέζος. Το Ξανθιώτικο Καρναβάλι κάθε χρόνο αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις πανελλαδικά, κάτι που έγινε και φέτος. Τις καλύτερες εντυπώσεις όμως αφήνει και ο μόνιμος παρουσιαστής του Χρήστος Νέζος. Την τιμητική του έχει κάθε χρόνο το Ξανθιώτικο Καρναβάλι, την τιμητική του έχει ο Χρήστος Νέζος όμως το καρναβάλι. Ακριβώς όπως τα λες, είναι την τιμητική όπως όλοι οι Θρακιώτες και οι επισκέπτες της Τράκης, έτσι έχω και εγώ την τιμητική μου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που με δώσετε στην Ξάνθη το καρναβάλι αυτό. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έρχομαι. Έχω ξεπεράσει τα 10, 12, 13 ίσως και περισσότερα χρόνια. Είμαστε λίγο ένα, ίσως 10 λεπτά, 8 με 10 λεπτά λίγο πριν ξεκινήσει η παρέλαση. Θέλω να ευχηθώ μέσα από το TV Ροδόπη, να ευχηθώ σε όλους τους φίλους στην Κομωτινή που μας βλέπουν. Έχετε χάσει εσείς που είστε τώρα στο σπίτι σας και δεν είστε εδώ. Δεν πνοούμαστε τα καιρικά φαινόμενα. Λίγο ψιλοχιονάκι έχει. Σήμερα σκοτσέζει κοντούς εδώ στη Θράκη. Ήλιος, χιόνια. Μου λέει ο σκηνοθέτης, σε 5 λεπτά ξεκινάμε. Παίρνω και εντολές τώρα. Να έχω πολλά να πω, πόση ώρα θα μιλάω. Μου δίνει εντολές ο σκηνοθέτης, μου λέει ότι πρέπει. Ένα μήνυμα μόνο, ένα μήνυμα. Σε ακούω, ναι ακούω, ακούω, ναι ακούω. Το μήνυμα που θέλω να στείλω, αισιοδοξία. Να βλέπουμε τα πράγματα με αγάπη και όλα θα πάνε καλά. Οι Έλληνες έχουμε μέσα μας, μέσα στο ρόμα μας, το να περνάμε τα δύσκολα. Αυτό, γεια σας, καλό καρναβάλι.
Παρουσιάστηκε στην αίθουσα της πολιτιστικής κίνησης Ροδόπης το διήμερο 15 και 16 Μαρτίου το καμπαρέ La Sienne Noire από τη θεατρική ομάδα Demonios σε μια μουσική παράσταση τριών ηθοποιών και τριών μουσικών επισκηνής, μια παραγωγή του Διπεθέ Κομωτινής, αφήνοντας ενθουσιασμένο το κοινό που τους παρακολούθησε. Το καμπαρέ La Sienne Noire παρουσιάστηκε το διήμερο 15 και 16 Μαρτίου στην αίθουσα της πολιτιστικής κίνησης Ροδόπης από τη θεατρική ομάδα Demonios σε μια μουσική παράσταση τριών ηθοποιών και τριών μουσικών επισκηνής. Μια παραγωγή του Διπεθέ Κομωτινής που δείχνει τη σωστή δουλειά που γίνεται από την πρόεδρο Μαρία Μαλαμίδου, αφού το κοινό που τους παρακολούθησε έμεινε ενθουσιασμένο. Δίχως σπίτι και δουλειά, έλα εδώ. Έλα εδώ. Αν θες τρελά τσάσκορο, κουρεκτίες χαμπέ. Έλα στο δικό μας καμπαρέ. Είμαστε πρωταγωνιστές στο ίδιο έργο. Πρόκειται για μια παράσταση καμπαρέ. Το όνομά της έχει το χιουμοριστικό τίτλο «Μαύρος σκύλος». Και είναι μια ειρωνία απέναντι, μια ειρωνική έτσι, ένα κλείσιμο του ματιού απέναντι στο θρυλικό καμπαρέ της Μονμάρτης που λεγόταν «Η Μαύρη Γάτα». Με αποτέλεσμα και πολλοί από τους θεατές να νομίζουν ότι πήγαν στο μαύρο γάτο. Η συνήθεια είναι τρομερό πράγμα. Λοιπόν, εμείς έχουμε το μαύρο σκύλο. Αυτό το καμπαρέ έχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν όλα τα καμπαρέ που άνθησαν στο Μεσοπόλεμο. Δηλαδή, έχουν χορό, τραγούδι, ποίηση, κοινωνικοπολιτικό σχόλιο, όχι όμως εφήμερο, δηλαδή όχι επικαιρότητα κατά ανάγκη, και φυσικά επαφή με το κοινό. Πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Και από τη μέχρι τώρα δηλαδή πορεία της παράστασης, είτε στην Αθήνα ή και εδώ ακόμα χτες, βλέπω πόσο πολύ έχει ο κόσμος την ανάγκη να πει ένα ναι μόνο. Ένα απλό ναι. Ή ένα όχι. Ή να διαφωνήσει, να συμφωνήσει. Δεν μιλάω. Αν μιλήσεις λίγο παραπάνω, βλέπεις ας πούμε πώς ξεδιπλώνονται οι άνθρωποι και πώς έχουν την ανάγκη να μιλήσουν. Ο κόσμος ξεφεύγει. Παρακολουθεί, πιστεύουμε, θεατρικές παραστάσεις τέτοιου είδους και ξεφεύγει λίγο και λόγω της οικονομικής κρίσης. Ξεκινάει από τα προβλήματα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι τελικά να. Εντός εισαγωγικών να ξεχάσεις τα προβλήματα και τα προβλήματα βέβαια δεν φεύγουν, είναι εκεί. Καλύτερα είναι να βρεις έναν τρόπο να αντί να τα ξεχάσεις, που σε λίγο θα ξανάρθουν δηλαδή, προσωρινά να τα ξεχάσεις, καλύτερα λέω πως είναι να βρεις έναν τρόπο να τα αντιμετωπίζεις κάθε μέρα, είτε αυτά είτε τα καινούργια, γιατί τα προβλήματα δεν θα λείψουν ποτέ. Και τώρα με αναγκάζει να σας πω μια ατάκα που υπάρχει μέσα στην παράσταση σε σχέση με τα προβλήματα. Ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν μόνο λύσεις. Στη συνέχεια ο ανθρώπινος νους επινοεί τα προβλήματα. Αυτό είναι μια φιλοσοφική ρίση. Νομίζω όμως ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και την τωρινή, γιατί στην πραγματικότητα εμείς είμαστε και η λύση και το πρόβλημα. Επιλέγουμε τι θέλουμε. Για το ρόλο τους αλλά και τους συντελεστές μίλησαν και οι ηθοποιοί Μαριάνθη Κυρίου και Μαρία Πανίδου. Αυτή η παράσταση ξεκίνησε τελείως αυτοσχέδια. Ξεκίνησαμε από ένα πρόγραμμα τραγουδιών που είχαμε αυτής της εποχής, swing, jazz, tango, τραγουδιών ελληνικών, καλών ελληνικών τραγουδιών και ξένων. Και σιγά σιγά δημιουργήθηκαν και τα κείμενα από εμάς τους ίδιους, από την ομάδα Demonios. Εγώ λοιπόν στην παράσταση παίζω την Τόλη, είμαι η προσωποποίηση της μοιραίας γυναίκας ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, η οποία όμως γίνεται πάρα πολύ γραφική, γιατί είναι εγκλωβισμένη στην εικόνα της. Και όλο αυτό δίνεται με πολύ χιούμορ. Μια χαρακτηριστική ατάκα της, ας πούμε, είναι «σκέφτηκα και μπερδεύτηκα». Όταν σκέφτομαι πολύ μπερδεύομαι, που είναι χαρακτηριστικό όλων των γυναικών αυτής της κατηγορίας, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες στην εικόνα τους και δεν υπάρχει τίποτε άλλο, δεν σκέφτονται καν. Και είναι επίσης ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι πως είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετείχα και συμμετέχω σε αυτή την παράσταση. Ότι υπάρχω ως συνδημιουργός σε αυτή την παράσταση, πέρα από απλός ηθοποιός. Έχει πολύ ωραία τραγούδια. Νομίζω ότι διασκεδάζει ο κόσμος. Ξέρει πολλά από αυτά τα τραγούδια. Την παράσταση αυτή εγώ κάνω την Πλουπλού την Αρτίστα, μια γυναίκα που συναντάμε πολύ συχνά
η οποία νιώθει ότι γνωρίζει τα πάντα, ότι είναι καλή σε όλα και ότι θέλει να μιλάει συνέχεια για τον εαυτό της. Γενικότερα αυτή είναι μια πάρα πολύ χαρούμενη παράσταση που σε βάζει σε σκέψη αλλά δεν σε μελαγχολεί. Δηλαδή φεύγεις και νιώθεις σαν να έχεις αδειάσει από τα προβλήματά σου, έτσι με μια πάρα πολύ όμορφη αίσθηση. Νομίζω και αυτό είναι που την κάνει ξεχωριστή από ό,τι μας λένε τουλάχιστον. Απλώς είναι σημαντικό για μας και θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τους συντελεστές της παράστασης, εκτός από τον Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο και τη Μαριάνθη Κυρίου που σας μίλησαν και εμένα βέβαια, είναι η Χριστέλα Γκιζέλη, η οποία είναι ηθοποιός και αυτή τη στιγμή απουσιάζει, δεν την έχουμε μαζί μας στην Κομωτινή, είναι η Κατερίνα Ιφωτιάδη στις χορογραφίες, είναι η Σοφία Λεξανιάν στα κοστούμια, η Κατερίνα Σαβράνη στα καπέλα και βοήθεια κοστούμιών επίσης. Και έχουμε επίσης τη Μαρίνα Σάτ στη μουσική διδασκαλία και τρεις υπέροχους μουσικούς που μας συντροφεύουν πάνω στη σκηνή και είναι σαν να συμμετέχουν και αυτοί στο καμπαρέ, γιατί έχουν και κάποια λογάκια. Είναι ο Μάνος Αθανασιάδης στα πλήκτρα και την ενορχήστρωση, είναι ο Κωστής ο Βαζός στο σαξόφωνο και είναι και η Κωνσταντίνα η Κυριαζή που παίζει βιολί. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτή την ώρα από τη τηλεόραση του Art Channel Thrakis. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.